στο Facebook. Να είμαστε ενοχικοί. Βάλατε 50 εστίες φωτιά στην Κοπεδοφάγη και πρέπει εγώ να κάνω το στενοχωρεμένο τώρα. Λέγε ρε φίλε, Γεωργιάδη, εσύ είσαι. Έλα, εγώ είμαι. Τι να κάνουμε, ρε Ραπτόπουλε, δύο εβδομάδες θα ξεκουραστούμε και εμείς, να και εγώ μαζί σου, είδες, για να είμαι αγωνιστικά, να είμαι έτοιμος, κατάλαβες. Ό,τι κάνει ο προπονητής, κάνει και αθλητής. Σωστό. Κάθε λίγο μισό λεπτό να βάλω, γιατί είναι τώρα βάζω λίγο το πλυντήριο, ρε. Μέχρι να βάλω τις γραμμές, περίμενε λίγο ένα λεπτό. Εντάξει, βάλω το πλυντήριο. Το πλυντήριο, γιατί μέχρι να πιάσουμε γραμμή, εντάξει, να μην κάνω να κάνω ταυτόχρονα για άλλα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω τελευταία εκπομπή, εντάξει, ήθελα και το φίλο μου τον Γρηγόρη τον Μπάκα να τον υποστηρίξει εκεί, να τον πω, ήταν πολύ καλός όλη τη βδομάδα. Φαντάσου, έβαζα ξυπνητήρι για να σας ακούσω όταν ήτανε. Ευχαριστούμε τον Κωστή Ραπτόπουλο, μας κράτησε παρέα να επιστρέψει δυνατός, σαν την αρμάδα του Ιβάν Σαββίδη που θα θαρώσει τα πάντα φέτος με 30 εκατομμύρια από πωλήσεις. Θα επενδύσει, να πούμε, ας πάρουμε και το Μέση. Πάντως λεφτά ακόμη δεν έχει βάλει. Πόσα είναι τώρα, μ' ακούς? Σ' ακούω, Γεωργιάδη μου. Ναι, πόσα έχει βάλει τώρα, 12 ο Τζόλης, 8 ο Γιαννούλης και 10 τηλεοπτικά, 30 εκατομμύρια. Και έχουμε Καντουρί και Μπίσεσβαρ. Και μπήκε ο Μπίσεσβαρ και άλλαξε και το ΜΑΤ κιόλας. Τι να κάνουμε. Ωραία τα λες, σε φόρμα είσαι. Σε φόρμα μεγάλη. Θα πάρουμε το Μέση τώρα, δύο χρόνια, πόσο, 15 σε θέλω τώρα να μείνει ελεύθερος. Στην Κυριακάτικη Μαρμίτα θα έχεις και Ολυμπιακό απέναντί σου, θα είναι ωραία. Εγώ σ' αγαπώ πολύ, απλά θέλω να δώσω μια συμβουλή τον Γρηγόρη τον Μπάκα, τον Γρηγόρη που δεν κάνει σαρδάμ. Θέλω να το δώσω μια συμβουλή, να τον ακούσω τον Ραπτόπουλο, να είναι δάσκαλος. Είναι δάσκαλος, το μόνο που να μην τον ακούσει είναι στις γυναίκες, γιατί θα γίνει χειρότερος και από μένα. Φύγε. Το